χρέος της Γερμανίας στην Ελλάδα, μέρος 5. Οι παράλογες δοξασίες άρχισαν με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία. Στις 10 Μαΐου 1933 το καθεστώς Χίτλερ οργάνωσε κάψιμο επικίνδυνων βιβλίων. Γερμανοί φοιτητές, προερχόμενοι από διάσημα γερμανικά πανεπιστήμια, συγκεντρώθηκαν σε πλατείες της χώρας τους για να κάψουν βιβλία που περιείχαν κατά την κρίση τους ιδέες αντίθετες προς τα ναζιστικά και γερμανικά ιδεώδη. Παραθέτουν ενδεικτικά ονόματα συγγραφέων των έργων τα οποία κάηκαν. Άλμπερτ Αϊνστάιν, Σίγμουντ Φρόιντ, Αντρέ Ζιν, Μαξίμ Γκόρκι, Χέρμπερτ Μαρκούζε, Μπέρτολτ Μπρέχτ, Έρνεστ Χέμιγουέι, Έλεν Κέλλερ, Τόμας Μαν, Κάρλ Μάρξ, Μαρσέλ Προύστ, Εμίλ Ζολά, Άρνολντ και Στέφαν Τσβάιχ. Η διανόηση ήταν εχθρός του αμόρφου του Αδόλφου Χίτλερ, ο οποίος εγκατέλειψε το σχολείο επειδή απέτυχε να προβιβαστεί σε ηλικία 16 ετών χωρίς να πάρει απολυτήριο. Το σύνθημα του αποτυχημένου συγγραφέα Γκέμπελς, που ήταν υπουργός προπαγάνδας του Χίτλερ, ήταν «Όχι στην παρακμή και στην ηθική διαφθορά». Πάνω από 20.000 τόμοι βιβλίων έγιναν τροφή για τις φλόγες παρουσία δεκάδων χιλιάδων Γερμανών. Η πλατεία υπενθύμησης των συμβάντων εκείνης της βραδιάς είναι η Μπέμπελπλατς, πλατεία της όπερας στο Βερολίνο. Υπενθύμηση χάρη σε ένα λιτό μα συγκλονιστικό μνημείο δημιουργία του Γερμανοεβραίου Μίκα Ούλμαν. Πρόκειται για μια γυάλινη ένθετη στο πλακόστρωτο υπόγεια άδεια βιβλιοθήκη, της οποίας τα γυμνά ράφια θα χωρούσαν 20.000 βιβλία όσα κάηκαν εκείνο το βράδυ. Και μια πλακέτα με τα λόγια του Γερμανοεβραίου Χάινριτς Χάιν από έναν αιώνα πριν, εκεί όπου καίγονται βιβλία, στο τέλος καίγονται και άνθρωποι. Και η προφητεία εκπληρώθηκε. Πράγματι, 10 μόλις χρόνια μετά το κάψιμο των βιβλίων, η ίδια γενιά Γερμανών έκαψε βιβλία και ανθρώπους στη Μονή της Αγίας Λαύρας και εκτέλεσε 1.460 άμαχους στα Καλάβρητα, σε μια μονοήμερη γερμανική θηριωδία. Οι παράδοξες δοξασίες έγιναν ακόμα πιο επικίνδυνες 10 χρόνια αργότερα. Τα διακριτικά σήματα στο πέτο των κρατουμένων στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης επιδείκνυαν το έγκλημα του κάθε κρατούμενου. Στη δικτατορία του Τρίτου Ράιχ καταδιώκονταν και δολοφονούνταν οι πολιτικοί αντίπαλοι των Ναζί, οι Εβραίοι της Ευρώπης, καθώς και άλλες κοινωνικές ομάδες. Το αυθαίρετο και εντελώς παράλογο των διώξεων φαίνεται στα διακριτικά σήματα στο στήθος των κρατουμένων στα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης, όπως ήταν το Dachau στη Γερμανία, το Mauthausen στην Αυστρία, τα Auschwitz στην Πολωνία. Ανεστραμμένο τρίγωνο. Κόκκινο σημαίνει πολιτικός κρατούμενος. Πράσινο, κοινός εγκληματίας. Ροζ είχαν οι ομοφυλόφιλοι. Μπλε, μετανάστες. Μαύρο, άστεγοι, τσιγκάνοι, γυναίκες, λεσβίες, πόρνες, γυναίκες που έκαναν χρήση αντισύλληψης. Διπλά τρίγωνα. Δύο κίτρινα τρίγωνα, το ένα πάνω στο άλλο. Το αστέρι του Δαβίδ δηλαδή, σήμαινε Εβραίοι. Ροζ πάνω σε κίτρινο τρίγωνο, ομοφυλόφιλοι Εβραίοι. Κίτρινο πάνω σε μαύρο, επιμειξία φυλών. Και ούτω καθεξής. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θανατώθηκαν σε θαλάμους αερίων 6 εκατομμύρια Εβραίοι. Είναι το εβραϊκό ολοκαύτωμα. Η Ελλάδα έχασε 13,5% του πληθυσμού της. Οι Γερμανοί εκτέλεσαν τους κατοίκους ελληνικών πόλεων και χωριών. Τα αναγνωρισμένα ελληνικά ολοκαυτώματα μέχρι σήμερα είναι 131. Οι Γερμανοί έκαψαν 1.770 ελληνικά χωριά, κατέστρεψαν 511.000 οικοδομές, από τις οποίες 5.000 ήταν σχολεία. Η Γερμανία του Χίτλερ σε έξαρση εθνικισμού αποσύρθηκε από την κοινωνία των εθνών. Το 1935 ο αρχηγός των SS, Χάινριχ Χίμμλερ, δημιούργησε το πρόγραμμα ευγονικής Lebensborn, δηλαδή πηγή ζωής. Πρόγραμμα για την αναπαραγωγή της άριας φυλής, δηλαδή για την αναπαραγωγή παιδιών με ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια.
Μέλη των ΕΣΕΣ τεκνοποιούσαν με γυναίκες που πληρούσαν τα χαρακτηριστικά της άριας φυρής, δηλαδή με ξανθές γυναίκες με μπλε μάτια. Σε κάθε νόθο παιδί δινόταν ένας αριθμός. Τα παιδιά αυτά θα γίνονταν οι ιδανικοί υπηρέτες του καθεστώτος. Το πρόγραμμα ξεκίνησε αρχικά στη Γερμανία, ενώ επεκτάθηκε και σε χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, κυρίως στην Νορβηγία και την Πολωνία. 20.000 εξόγαμα νόθα παιδιά των ΕΣΕΣ, καθώς και τα παιδιά με άρια χαρακτηριστικά από απαγωγές, κυρίως από την Πολωνία, προορίζονταν για υπηρέτες του καθεστώτος. Στα τελικά στάδια του πολέμου, οι Γερμανοί κατέστρεψαν τα αρχεία όλων των παιδιών που απήχθησαν. Η πολωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απήχθησαν 10.000 παιδιά μόνο από την Πολωνία. Όταν σταμάτησε ο πόλεμος, τα παιδιά αυτά υπέφεραν ακόμα περισσότερο, καθώς αποκριστάλλωναν πάνω τους τα αντιγερμανικά αισθήματα της κοινωνίας. Η έναρξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου απέδειξε ότι η κοινωνία των εθνών που είχε δημιουργηθεί μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως για την αποφυγή κάθε άλλου Παγκόσμιου Πολέμου, είχε αποτύχει. Η κοινωνία των εθνών μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου αντικαταστάθηκε από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, τον ΟΗΕ, με στόχο την αποτροπή μελλοντικών πολέμων. Ο ΟΗΕ είναι ο μεγαλύτερος διεθνής οργανισμός παγκόσμιας εμβέλειας, του οποίου ο σκοπός είναι η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των εθνών, η επίλυση διεθνών προβλημάτων και η επίτευξη κοινών στόχων. Η επιτροπή μας απαρτίζεται από τους οργανισμούς International Hellenic Association, Canadian Hellenic Congress, Hellenic American National Council και Ίδρυμα Λιβάνη.